συναγωνίστριες και συναγωνιστές στον κοινό μας αγώνα για ένα καλύτερο αύριο, μια καλύτερη πατρίδα, όπως την οι προηγούμενες αλλά και η δική μας γενιά και όπως πρέπει να την παραδώσουμε στην αυριανή, στην επόμενη, στα παιδιά μας. Βρισκόμαστε λίγο καιρό πριν από τις ευρωεκλογέ και τα συστημικά κόμματα θα αποδεθούν σε αγώνα για να, ψη... να, πείσουν τους ψηφοφόρους ότι το καθένα από αυτά κατέχει τη μοναδική αλήθεια και ικανότητα για τη διαμόρφωση των αναγκαίων ισορροπιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Ισορροπιών όμως που θα εξακολουθήσουν να αφεμάζουν το εισόδημα των πολιτών γεμίζοντας τις τσέπες του διεθνοποιημένου, παγκοσμιοποιημένου κεφαλαίου το οποίο υπηρετούν. Όλα και τα παραδοσιακά δεξιά αλλά και εκείνα που αυτοβαφτίστηκαν αριστερά και σηκώνοντα μια ψευδεπίγραφη αριστερή τάχα μου σημαία, κατόρθωσαν να παραπλανήσουν το θυμικό των Ελλήνων και να ασκήσουν κυβερνητική εξουσία τάχα προ όφελό του, αλλά στην πραγματικότητα προ όφελο του μεγάλου κεφαλαίου που λιμένεται την εργασία και την υπεραξία τη. Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών τα βλέπουμε σήμερα στην κοινωνία μας και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες με τη συνεχή φτωχοποίηση αυτών που δεν κατέχουν τα μέσα παραγωγής. Όλοι εμείς που προσπαθήσαμε να υπηρετήσουμε από θέσεις μικρής ή μεγαλύτερης ευθύνης τις αριστερές και πραγματικά προοδευτικές ιδέες από τις γραμμές αυτών των κομμάτων και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή πιστέψαμε ότι με τις ψεύτικες, όπως αποδείχθηκε, πολιτικές εξαγγελίες του μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινότητα των πολιτών, βάζοντας τα θεμέλια για την κοινωνία της κοινωνικής ισότητας που έχουμε οραματιστεί εμείς και όλοι οι προηγούμενοι λαϊκοί αγωνιστές και φύγαμε από το κόμμα αυτό όταν η ηγεσία του που την είχαμε φέρει στην κυβέρνηση του 2015 ως πρώτη φορά αριστερά υπέγραψε και το τρίτο μνημόνιο. Εμείς όλοι λοιπόν δικαιωθήκαμε πανηγυρικά από τις μετέπειτα εξελίξεις. Σήμερα και μετά από τις συνεχείς διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έχει καταβαραθρωθεί και συρρυκνωθεί, τα μέλη και τα στελέχη του που μετά από μας του 2015 συνέχισαν να τον εγκαταλείπουν και δημιουργούν μικρότερα πολιτικά σχήματα και κόμματα, επενδύοντας σε νέες ηγεσίε που άσκησαν όμως την ίδια ακριβώς πολιτική όσο αυτός ήταν στην κυβέρνηση. Δεν πρέπει να τρέφουν άλλες ψευδεστήσεις. Πρέπει να δουν την ομί πραγματικότητα αυτή, την πραγματικότητα που ταιριάζει στα όνειρά τους, τα προδομένα τους όνειρα. Εμείς που νιώθουμε αριστεροί και ξέρουμε ότι καμιά πολιτική αλλαγή προς όφελος του λαού δεν βρήκε το δρόμο της μέσα από τα κοινοβούλια και μόνο, αλλά έσπασε τα δεσμά της καταπίεσης, της φτώχειας και της απαξίωσης της ανθρώπινης υπόστασης, κυρίως μέσα από καθημερινούς λαϊκούς αγώνες και διεκδικήσεις δεν πρέπει να τρέφουμε πλέον καμιά ψευδέστηση και αυταπάτη ότι υπάρχει αριστερά που δεν βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους διεκδικώντας τα δίκαια του λαού και να συμπορευτούμε με τη μοναδική οργανωμένη πολιτική δύναμη που μπορεί να εμπνεύσει τις προσπάθειες και τους αγώνες μας. Το ΚΚΕ που τηρεί τις δεσμεύσεις του. Πρόσφατη, πρόσφατο παράδειγμα είναι ότι με την πρότασή του για εξεταστική επιτροπή για τα τέμπη δεν άφησε να κουκουλωθεί η υπόθεση του μεγάλου αυτού εγκλήματος. Και τα τελευταία χρόνια με τη δράση του εμπνέει, οργανώνει, καθοδηγεί εργατικούς, αγροτικούς, νεολαιίστικους, διεκδικητικούς αγώνες και ταυτόχρονα δείχνει το δρόμο για να αλλάξει χέρια η εξουσία και η οικονομία στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Καλό λοιπόν τους παλιούς μου συντρόφους που βλέπουν και βιώνουν την εκφυλιστική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ να παραμερίσουμε πίκρες, απογοητεύσεις και νέες αυταπάτες για αλλαγή πορείας με αριστερό τάχα πρόσημο που δημιουργούν κόμματα και πολιτικοί σχηματισμοί που δημιουργήθηκαν από τις αποχωρήσεις και διασπάσεις του. Νέα αριστερά, πλεύση ελευθερίας, αλλά και ετερόκλητες συγκολήσεις όπω τη ΛΑΕ και του ΜΕΡΑ25. Και να συμπορευτούμε με το ΚΚΕ και α μην συμφωνούμε σε όλα, σε όλα τα επιμέρου μαζί του. Μιας... Μιας και οι αρχέ μα για τη δημιουργία και το δυνάμωμα του λαϊκού κινήματο ταυτίζονται. Η προσωπική μου συμπόρευση με τον ΚΚΕ τα τελευταία χρόνια. Η συμμετοχή μου στις κινητοποιήσεις που οργάνωσε και καθοδήγησε. Η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές στον τόπο μας. Αλλά και στο ψηφοδέλτιο που στήριξε στις πρόσφατες εκλογές στην ΕΣΥΑ. Αυτό αποδεικνύουν. Γι' αυτό όλοι εμείς οι αριστεροί έχουμε μόνο μια πραγματικά αριστερή επιλογή στις προσεχείς ευρωεκλογέ να αυξήσουμε τη δύναμη, το ποσοστό και τους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, ώστε να δώσουμε όχι δύναμη μόνο σε αυτό, αλλά και στο λαό μας, που από τα δεινά που βιώνει εδώ και 15 χρόνια, ζει με μειωμένη ή και χαμένη την αυτοπεποίθησή του. Συντρόφισσες και σύντροφοι, με την αλήθεια μας, με ψυχή και καρδιά φλεγόμενη, πάμε για την ανατροπή και την νίκη.